Πάμε να βρούμε λοιπόν ζωντανά τώρα στην Ιθάκη, στις φρίκες της Ιθάκης, στον απεσταλμένο μας Δημήτρη Πανόπουλο. Καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μας έστειλες, Δημήτρη, ότι εκεί οι κάτοικοι βρίσκονται σε μια βασανιστική αναμονή. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα και περιμένουν κάποιον να βοηθήσει. Για 5/24 Ρωσία, η Ιθάκη παραμένει βυθισμένη στο σκοτάδι. Η ηλεκτροδότηση μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκατασταθεί πουθενά πέρα από το βαθύ. Και θα σας δείξουμε τι κάνουν οι κάτοικοι εδώ όταν πέφτει το σκοτάδι. Θα μπούμε σε ένα από τα σπίτια, είναι και μόνιμες κατοικίες και εξοχικές. Θα μπει τώρα και ο Λευτέρης ο Κόσκολος για να δείτε τώρα με φαναράκια, με κεριά. Φαναράκια που δουλεύουν με μπαταρίες να φωτίσουν τα σπιτικά τους. Αυτή είναι η τραπεζαρία του σπιτιού και ανάβουν τα φώτα με το που πέσει ο ήλιος για να έχουν να βλέπουν. Θα μπούμε και στην κουζίνα. Εδώ πέρα, πριν από λίγο, η νοικοκυρά του σπιτιού είχε ανάψει ένα φαναράκι για να πλύνουν τα πιάτα. Τα πιάτα στα οποία έφαγαν, βέβαια δεν έχουν φαγητό να μαγειρέψουν. Δεν υπάρχει το ρεύμα. Να φωνάζουν και οι κάτοικοι τώρα ότι δεν μπορούν να μαγειρέψουν ιδιαίτερα, δεν τους το επιτρέπουν οι καταστάσεις. Χωρίς υπάρχει νερό, χωρίς ρεύμα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης δεν αφήνει τη μονάδα φαλάτος να λειτουργήσει. Μεγάλο πρόβλημα και με τους αλλοιείς. Πολλές οικογένειες ζουν από την αλλοιεία. 41 σκάφη συνολικά βυθίστηκαν εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπουμε και την εικόνα σου σπασμένη, Δημήτρη. Απλώς να πω, μέχρι να αποκατασταθεί ξανά η σύνδεσή μας, ότι είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στο να σε βρούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σου και να μας στείλεις το υλικό και συνεχίζουμε να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα για να πραγματοποιήσουμε αυτή τη σύνδεση. Ενδεικτικό των προβλημάτων που επικρατούν στο νησί. Ναι, για να προσπαθήσουμε τώρα, Δημήτρη. Μήπως έχει αποκατασταθεί η σύνδεση, μήπως είναι καλύτερα να έχουμε βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού. Κάθονται οι άνθρωποι στον μπαλκόνι. Λοιπόν, βλέπετε τους ανθρώπους στον μπαλκόνι. Βέβαια, πίσω δεν φαίνεται απολύτως τίποτα πέρα από ένα φάρο στο βάθος. Είναι το απόλυτο σκοτάδι. Οι κάτοικοι ανάβουν τα κεριά για να βλέπουν. Τεράστιο πρόβλημα έχουν και οι αλλοιείς. Πολλές οικογένειες εδώ ζουν από την αλλοιεία. Σε αυτό το λιμάνι είχαν έρθει για να βρουν καταφύγιο. Θεώρησαν ότι εδώ πέρα δεν θα χτυπήσει κακοκαιρία. Όμως έγινε. 7 μέτρα τα κύματα εδώ. Τα σκάφη που ήταν εδώ πέρα. Όλα καταστράφηκαν. Οι ψαράδες εδώ της περιοχής ζητούν τη βοήθεια της πολιτείας. Το ίδιο και οι καταστηματάρχες. Υπάρχουν κάποιες γεννήτριες που λειτουργούν για να σώσουν τα ευαίσθητα προϊόντα. Όμως τα σπίτια δεν έχουν καθόλου ρεύμα, λοιπόν, δεν έχουν νερό. Με την ευχή σύντομα να φτάσουν. Τις επόμενες ώρες συνεργεία θα και γίνει επιχείρηση αποκατάστασης. Για να δούμε. Υπομονή και εκεί στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.